Καλησπέρα ρε μάγκες. Καλησπέρα. Μια φωνή έτσι και δύο. Μια φωνή και δύο έτσι σας έλεγα. Έτσι ενωμένοι είμαστε εδώ στο Joycast. Ενωμένοι δυνατοί. Μια παρέα πολύ... πολύ μασίφ ρε παιδί μου. Μασίφ δεν λες τίποτα. Φτάσαμε στο δεύτερο μέρος του Joycast. Φτάσαμε το δεύτερο Joycast. Είναι το δεύτερο. Ναι. Που... είναι γεγονός. Ιστορικές στιγμές. Λοιπόν, μας ακούσατε στο πρώτο και πάμε για το δεύτερο. Ακόμα πιο φορτσάτη. Mm-hmm. Λοιπόν, με νέα πράγματα. Έτσι. Μίτσος Μάκης και Στάμου στα μικρόφωνα. Παρέιτσα. MMS. MMS. MMS δεν λες. Τι κάνετε? Καλά, μωρέ. Εδώ. Χαλαρώναμε να πούμε. Τώρα για μεσημεράκι να ο άλλος άπησε, δεν τον είδες. Ναι. Χαλαρώνεις τώρα να, ότι χαλαρώνεις μερές δεν είναι λεφτά αυτό. Εγώ χαλάρωσα πολύ, πάρα πολύ. Τίποτα. Εδώ ετοιμάζομαι να πούμε gameplay Resident Evil 7. Με το φίλο το σταμάτη. Το ξέρεις με... το ξέρεις ότι είναι ανυπομονώ να το δω αυτό. Με το σπικά σας. Κοίταξε να δεις τώρα, θα βάλουμε μέσα στη βδομάδα. Θα έχει μπει το part 1. Τώρα πόσο μεγάλο θα είναι δεν ξέρω. Θα δείξει πώς θα το κάνουμε κι εμείς. Μπορεί να το κάνουμε 20 λεπτά, μπορεί να το κάνουμε και παραπάνω. Όπως δεν θέλουμε να κουράσει. Όπως δει, όπως βγει τα παιδιά με να σας δουν ένα... εντάξει, νομίζω... να υδρώνετε θέλουν. Είναι ωραίο να βλέπεις ένα παιχνίδι με ελληνικό κομμένταρι από πίσω. Ναι. Δεν έχουν ελληνικό κομμένταρι διαφορετικό από τα άλλα που έχουν συνηθίσει τα αλάνια. Έτσι. Ναι. Τώρα το λέει πονηρά αυτός. Αυτός ξέρει τι λέει. Ξέρει τι λέει. Είναι κάτι καλό. Πιστεύω ότι θα είναι ωραίο. Ναι, μπορεί, θα είναι ωραίο. Θα το αγαπήσουν αυτοί που θα το πούν. Λοιπόν. Κυρίως για ανακοινώσεις Σκόρπιον έχουμε να μιλήσουμε. Σήμερα αυτό θα επικεντρωθούμε, αυτό μας ενδιαφέρει και νομίζω ότι είναι και πάντα μια καινούργια κονσόλα είναι ευχαρίστηση να την αναλύεις και να λες δύο πράγματα. Είναι καινούργια κονσόλα ή είναι, δηλαδή θέλω να πω, το Scorpio είναι σαν ας πούμε καινούργια γενιά ή είναι ένα ακόμα Xbox εξελιγμένο, One. Είναι, εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, αυτό είναι. Είναι ένα εξελιγμένο μοντέλο του Xbox One, όπως είναι και το PS4 Pro. Ναι, πιστεύω πλέον αλλάζουν και φιλοσοφία και οι ίδιες εταιρείες. Δηλαδή πλέον δεν έχουμε γενιές, θα καταρρεύσουν οι γενιές με την μία που την ξέραμε κάθε εξαετία, κάθε εφταετία. Πλέον ναι, θα διότι... έχουμε ανά δύο χρόνια, πιστεύω, νέα μοντέλα, αναβαθμισμένα, για να τρέχουν και τις εξελίξεις. Και αυτό τα πιστεύω. Οποία θα, τα, ό,τι παιχνίδι κυκλοφορεί, όπως ανακοινώνουν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον, βέβαια, θα υποστηρίζουν και τις προηγούμενες κονσόλες. Αυτό είναι θετικό για μας τους gamer, πιστεύω. Είναι θετικό. Δηλαδή βλέπω τώρα ότι το Scorpio θα υποστηρίζει άνετα και 360 και One και αναβαθμισμένα κιόλα. Θα τρέχουν αναβαθμισμένα. Είναι... Ναι, δεν θα βγάλουν παιχνίδια απλά για Scorpio μόνο. Έτσι, όχι, ναι. Όχι. Θα είναι για όλο το Xbox, όπως κάνετε η Sony. Για αρχή φυσικά, μετά από κάποιο σημείο, όπως γίνεται και σε κινητά, ας πούμε, ότι κάποιες εφαρμογές παίζουν μέχρι δύο γενιές και μετά σταματάνε να υποστηρίζονται. Έτσι πιστεύω ότι, ας πούμε, άμα βγει πιο μετά καινούριο Scorpio, το Scorpio 2, ας υποθετικά, ας πούμε, θα σταματήσει να υποστηρίζεται το Xbox One. Και θα υποστηρίζεται μόνο με παιχνίδια καινούρια και θα υποστηρίζεται μόνο το Scorpio 1 και το Scorpio 2. Μακάρι να μην πάμε προς τα εκεί και να βγει μια επόμενη γενιά. Θα το δούμε. Εγώ δεν θέλω να βγει η επόμενη γενιά ακόμα. Εγώ θέλω να βγει σε 5-6 χρόνια η επόμενη γενιά. Αυτό. Θα στο αιτιολογήσω. Θα στο αιτιολογήσω. Και θα γίνουν κλέφτες. Κλέφτες θα γίνουν εταιρείες. Πού θα τα πάρουν. Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ έχω συνηθίσει έτσι. Και γιατί έχω συνηθίσει έτσι. Το ξέρω. Γιατί όταν αγοράζω μία κονσόλα, έχω το συνέστημα της κτητικότητας επάνω στην κονσόλα. Ναι. Και όταν βγαίνει μετά από δύο χρόνια καινούργια κονσόλα, αισθάνομαι ότι σαν να με παράτησε. Πώς το λένε, δηλαδή ξενερώνω απίστευτα. Γιατί δεν έχω προλάβει να πάρω, να λέγαμε, μέσα σε δύο χρόνια ακόμα αυτά που θα μου δώσει η κονσόλα. Στο PlayStation 3 τα πήρα. 6 χρόνια δεν κράτησε. Ούτε δεκαετία. Παραπάνω. Δεκαετία κράτησε, ναι. Κοντά δεκαετία, ναι. Ευχαριστήθηκα την κονσόλα, μου τα έδωσε. Το Xbox 360 παραπάνω ακόμα νομίζω. Ήταν ένα παραπάνω, αλλά η υποστήριξη από το Xbox ήταν πιο λίγη από τη στο PlayStation 3. Ναι. Δηλαδή τώρα σταμάτησε και το PlayStation να βγαίνει, τώρα νομίζω μόνο κανένα FIFA να βγαίνει.
Ναι, ναι. Και μέχρι, νομίζω ότι μέχρι πριν 2 χρόνια βγάζανε FIFA και προ, για το PlayStation 2. Πάω εγώ από πίσω. Ναι, 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 ναι. Νομίζω βγαίνανε, ναι. Ναι. Με τι γραφικά, δεν ξέρω, αλλά βγαίνανε. Ναι, ρε φίλε, δεν τους νομίζω μέχρι το 2014 βγήκανε με FIFA και Pro. Για Ουγκάντα. Για Ουγκάντα. Εδώ βγαίνανε, ρε φίλε, υπήρχε θέμα που βγαίνανε παιχνίδια, βγάζανε FIFA για το Wii με ακριβώς την ίδια μηχανή γραφικών που βγαίνανε τα προηγούμενα και τα πουλάγανε 60 ευρώ κανονικά. Τώρα μιλάμε από τα κακά μου πράγματα πάλι. Ναι, άστο, μην το δεις. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Με κρέμα συνηθέντε μέρα με το Wii U, οπότε το φυσάω και δεν κρύωνει μάλλον αυτό το πράγμα. Τα είπαμε, αυτά τα είπαμε, τα είπαμε. Λοιπόν, να δούμε, ναι, να μην τα ξαναλέμε και γινόμαστε. Να δούμε λίγο ρε μάγκες τεχνικά χαρακτηριστικά. Για πες, γιατί εγώ δεν τα πήγαινα καλά με τα μαθηματικά. Ναι, είναι λίγο γρίφη αυτά, είναι λίγο... Όχι, γρίφη δεν είναι, για αυτόν που ξέρει μια χαρά είναι. Για μένα που ήμουν τώρα, εντάξει. Πλέον δεν μετράμε τι γραφικά έχει η κονσόλα. Λοιπόν, είναι καλύτερη και γιατί. Λοιπόν, βλέπω, εγώ έχω μπροστά μου τον πίνακα και συγκριτικό πίνακα με το One, το πρώτο και το Pro. Λοιπόν, το Scorpion φοράει οκταπύρινο επεξεργαστή, αρχιτεκτονική σε 86 και τρέχει στα 2,3. Δεν κάνει τρελή υπέρβαση. Εκεί δηλαδή νομίζω ότι το έχουν, που δεν κάνει την υπέρβαση. Στο καταγραφικών είναι πάλι AMD customized και έχει στα extra flop. Ναι, είναι αυτή που είναι το τέρας. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί που κάνει την υπέρβαση είναι στη μνήμη που πάει, αλλάζει τη μνήμη και την κάνει στο PlayStation 4 GDDR5 και κάνει 12 σε σύνολο 12 GB. Από τα 8 δηλαδή που έχουν τα One και Pro πάνε στα 12. Τα 8 βέβαια θα είναι μόνο για τα παιχνίδια. Τα 4 τα κρατάνε για το σύστημα. Νομίζω έχει και Blu-ray player αυτό, ε. Θα έχει, κάτσε θα τα πω. Blu-ray player 4K. Θα τα πω όλα, θα τα πω όλα. Και έχει και το One S έχει, ρε. Και το, ναι, το One S το καινούριο που είχαν βγάλει. Ναι, έχει, αλλά εντάξει. Αναβαθμισμένο το memory bandwidth είναι αναβαθμισμένο σε 320 GB είναι το δευτερόλεπτο. Και πιο γρήγορο σκληρό 1 TB. Που θα βοηθάει πολύ. Και το 4K Blu-ray που είπες. Ωραία. Αυτό. 1,5 PlayStation Pro ακόμα δηλαδή. Ναι, εντάξει, όχι έτσι. Τόσο. Μόνο στα γραφικά το δίνει. Στα γραφικά PlayStation Pro. Απλά αυτό είναι 4K native και το άλλο είναι 4K upscale το PlayStation 4. Ναι, ναι, ναι. Στην κάρτα γραφικών είναι πιο δυνατή. Ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι το Scorpio έχει 6 teraflops στα 326 GB. Ναι, και αυτό που διάβασα, ας πούμε, για το... Και το Pro είναι 4,12 στα 2,18. Στο demo που διάβασα που παίξανε στο Digital Foundry, το Forza, έδινε άνετο native 4K με 60 frames και έτρεχε κάρτα γραφικών με 50-60% δυνατότητα. Ναι, οπότε ναι, είναι δυνατή. Έχει περιθώρια βελτίωσης. Αν και η μηχανή γραφικών του Forza είναι εύκολη και κάνει optimized εύκολα. Δηλαδή πάντως τώρα είναι σε μια ιδανική, θεωρώ, προσωπική μηχανή γραφικών. Και οι δύο κονσόλες πάντως, και το Pro και το Scorpio, φοράνε τον ίδιο επεξεργαστή. Ναι, ναι. Μόνο ναι. Που του Pro, από ό,τι διάβασα, το ρολόι είναι πιο ψηλά ρυθμισμένο. Είναι ελαφρώς λίγο πιο δυνατή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εκεί άμα είχαν κάνει και εκεί την υπέρβαση, αλλά νομίζω ότι θα φεύγανε οικονομικά. Ναι, θα έφυγε ναι. Πολύ το μοντέλο. Τώρα δεν έχουμε την ίδια, βέβαια. Υποθέτουμε, όπως είπε και το Digital Foundry, περίπου στα 5 εκατοστάρικα. Ναι. Που είναι καλή τιμή για αυτά που και λογικό είναι, ρε φίλε. Ναι, μήπως αυτοί τώρα το φτιάξαν αυτό για να υποστηρίζουν. Δεν ξέρω κιόλας τι γίνεται. Ναι. Αλλά τα VR. Τα Oculus θα υποστηρίζονται, λες, εκεί. Έχουν πει και ετοιμάζει και το HoloLens η Microsoft, το δικό της, αλλά αυτό είναι βέβαια σε AR, που λέγεται όχι VR, σε AR. Ναι. Και έχουν πει ότι στο μέλλον και μέσω των Windows θα δώσουν πολύ φθηνά headset VR που θα υποστηρίζονται. Οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια υποστήριξη και σε αυτό. Ναι. Θα υπάρχει μια συνεργασία. Εντάξει τώρα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει δώσει η Microsoft στο σχέση με τη Sony στο αντίστοιχο στο Pro είναι ότι είπε ξεκάθαρα ότι αυτοί που δεν έχουν 4K τηλεόραση και υπάρχουν πάρα πολλοί
θα υποστηρίζονται κανονικά με ρυθμίσεις σε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, σου καθαρίζει το 1080p. Ναι, θα είναι και σταθερά σε το aliasing, το anti-aliasing, το anti-aliasing θα είναι ιδανικό και απλώς η Sony δεν το έχει πει, ρε παιδί μου. Δεν έχει πει ότι υπάρχουν ρυθμίσεις σε όλα τα παιχνίδια. Αυτοί έχουν πει και όσοι δεν έχετε χειφορική θα παίζετε κανονικά με πάρα πολύ καλή ποιότητα απεικόνησης. Mm. Που είναι θετικό. Εμένα με ξέρετε, σαν day one κουτανάκι θα το πάρω σίγουρα. Δεν πειράζει. Κοίτα, εγώ τόσο καιρό και κρατήθηκα, δεν πήρα Xbox One. Εσύ είσαι τυχερός. Κάτι με S, κάτι με Scorpio, κάτι με οχιά, κάτι με ταραντούλα και λέω κάτσε κάτι θα πει, θα το πάρουμε καβούρι. Εν τω μεταξύ δεν έχουν ακόμα Scorpio, Project Scorpio το λένε, δεν έχουν πει πώς θα λέγει. Δεν ξέρω. Δεν είναι επίσημο. Αυτά μάλλον στην E3 θα τα μάθουμε όλα, στην E3. Τι είναι η E3? Ιούνιο, αρχές Ιουνίου πέφτει πάντα. Αρχές Ιουνίου, ναι, τι, τώρα έχουμε είμαστε 2,5 μηνάκια. Ένα μήνα, τώρα έχουμε Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Ναι, είναι 2 μήνες, σε 2 μήνες. Ναι, 2 μήνες. Κοτσίμα, θα γίνει σφαγίδι. Κοτσίμα και Μιγιαζάκι. Γενικά, πώς την είδατε την ανακοίνωση? Για το Σκόρπιο. Η ανακοίνωση δεν είναι θέμα, η ανακοίνωση υπήρχε ότι ξέραμε ότι θα βγει ένα... Πώς τα specs και αυτά, πώς τα βλέπετε? Πολύ δυνατό ρε φίλε μηχάνημα. Ωραία. Είναι πολύ δυνατό μηχάνημα. Και φαίνεται τώρα... προ λίγο καλύτερο. Πάντα. Ναι ρε παιδί μου, είναι λίγο καλύτερο ή είναι πολύ καλύτερο από το προ? Εγώ πιστεύω ότι... βλέπω ότι είναι πολύ καλύτερο από το προ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο από το προ. Βέβαια, το χάσμα δεν θα είναι τόσο όσο είναι από το Scorpion και το απλό PlayStation 4. Γι' αυτό πιστεύω και το βγάλει Sony το Pro, για να προλάβει να είναι πιο μικρό το χάσμα. Αλλά είναι, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο. Θα το δούμε όταν θα το κυκλοφορήσουμε τα πρώτα 4K. Εμένα το θετικό, πέρα από τα 4K, πέρα από τα Teraflops και τα λοιπά, είναι ότι βλέπω μια Microsoft που επιστρέφει πίσω σε αυτή τη Microsoft που δημιουργούσε το Xbox και το Xbox 360. Εκτός Kinect, εκτός DRM, εκτός όλα αυτά. Ναι, ψάξανε με αυτά, ρε. Αυτά. Δηλαδή, επιστρέφει σε μια τέτοια φιλοσοφία. Άμα δούμε και παιχνιδάκια, που αυτό θέλει. Ναι, ρε φίλε, παιχνίδια, ρε φίλε. Αυτό δεν έχει αποκλειστικά. Εν τω μεταξύ, έχει αποκλειστικά 4-5 ακόμα με αυτά παλεύει. Δηλαδή, μέχρι πότε να βλέπουμε Gears of War, μέχρι πότε να βλέπουμε Halo. Βγάλε άλλα πράγματα. Πρέπει να σπρώξει περισσότερα σε εταιρείες δημιουργίας. Να δώσει. Έχει μια Rare, βάλει να φτιάξει παιχνίδια. Τι μου τη βάζει να φτιάξει. Που θα τη σώσει τη Sony είναι ότι έχει παιχνίδια, ρε φίλε, πολλά. Αποκλειστικούς τίτλους πολλούς. Και τώρα περνάμε σε αυτό το θέμα. Η Sony, τι νομίζω ότι θα κάνει από εδώ και πέρα μετά την ανακοίνωση του Scorpion? Δεν νομίζω να πάει σε καινούριο μοντέλο. Τουλάχιστον ακόμα. Εκτός αν πάει αυτή η γενιά, δηλαδή από PS4 σε Pro, σε άλλο αναβάθμιση. Τίποτα, θα δώσει κανένα update, θα δώσει, θα ξεκλειδώσει και τίποτα άλλο που έχει ξεχάσει μέσα εκεί. Ναι. Τι άλλο να κάνει, ξέρω εγώ τι να βγάλει, καινούριο μηχάνημα πάλι. Δεν νομίζω. Κάθε 6 μήνες δηλαδή θα βγάλει καινούριο μηχάνημα. Δεν έχει και νόημα πια. Η Sony έχει, δεν έχει νόημα, ναι. Η Sony έχει την πορεία της στο PlayStation 4, πουλάει πάρα πολύ καλά. Ρε φίλε, και έρχονται παιχνίδια τα οποία θα σου δώσουν όθηση ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει να κάνει η Sony για να αντιμετωπίσει την κυκλοφορία του Scorpion είναι να ρίξει ελαφρώς την τιμή του Pro, ας πούμε στα 350-300 άρικα, ναι, και να βγάλει περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή μέσα στο 17 να έχει God έχει, of War. Έχει αρκετά project. Ναι, God of War, έχει αρκετά project. Το Final Fantasy 7 Remake που θα αρχίσει. Ναι, είναι αυτό. Είναι το God of War το καινούριο. Detroit του Cage. Το Last of Us 2, σημαντική κυκλοφορία και νομίζω θα βγει κοντά εκεί πέρα. Dead Standing. Ναι, Dead Standing. Δηλαδή αυτό σίγουρα θα πάει για το καινούργιο PlayStation. Δεν το βλέπω να βγαίνει αυτό. Πάντως. Το Dead Standing, ναι. Έτσι με την πορεία που έχει και ο Kojima λίγο στη κυκλοφορία. Εγώ βλέπω ότι θα πέσουν πιέσεις λίγο τη Scorpio, φίλε. Δεν νομίζω πάντως να παρατηθεί. Πιέσεις, λογικές πιέσεις. Παιδιά, λίγο να βιαστούμε, γιατί βγαίνει το. Όχι πιέσεις τύπου Konami. Ναι, που η Konami, άμα κάνεις καμιά μαλακία, σε βγάζει από δημιουργό και σου λέει πήγαινε στα γραφεία να υπογράφεις και να βάρεις φραγίδες. Κρυψελό για μην φάμε καμιά μήνυση. Α, ναι, τα κάνει αυτά η Konami. Κρυψελό για μην φάμε.
Άμα έχει βιντεάκι που κράζει κάνα παιχνίδι τη Κονάμι, μπαμ μπαμ στο κατεβάζουν. Ο Μαραντόνα του έκανε μήνυση, το είδατε έτσι. Καλά του έκανε. Ναι, καλά του έκανε. Τι θα μάθουν μπαλίτσα. Μάθετε μπαλίτσα. Μάθετε μπαλίτσα τώρα, αυτό τι είπε. Το χέρι του Θεού. Αυτό έχει κερδίσει κάτι πέναλτι που δεν υπάρχουν πουθενά, αλλά θα κερδίσει. Τώρα θα κερδίσει και τι δίκε εκεί πέρα με αυτού. Και την Νάμι, ρε. Θα πάρει και τον Κοτζίμα πίσω σα. Να κρύψει την μπάλα. Τι άλλο έχουμε να πούμε για το Σκόρπιο. Αυτό ο Ιγκαράκη, να πούμε πότε θα το βγάλει αυτό το παιχνίδι. Το Bloodstained. Ναι, ρε φίλε, τι γίνεται με αυτόν. Δύο χρόνια παλεύει. Εντάξει, φίλε, εντάξει, τώρα είναι όταν είσαι άλλο να έχεις την Κονάμι που έχει 500 άτομα για δυναμικό και άλλο να έχεις μια μικρή εταιρεία με λίγα άτομα. Είναι πολύ διαφορετική η διαχείριση. Ευελπιστώ αυτό το παιχνίδι να το έχει κάνει μέσα σε κάστρο και όχι να αλλάζεις όλη την ώρα περιοχή σαν το μαλάκα. Το ξέρεις εδώ μεταξύ ότι ακυρώθηκε η έκδοση του Wii U. Λογικό δεν είναι. Ναι, θα πάει Switch κατευθείαν. Αλλά εκεί έκανα, ναι, γιατί θα το γούσταρα να το έχω και στο. Πόπο, θα είχα χάρτη, ρε φίλε, στο χειριστήριο. Ναι. Ωρε το γούστηκε αυτό. Τι μας έκανε. Μου την έσπασε τώρα. Καλά, ο αδερφός μου λέει πώς θα το πάρουμε, του λέω στο Wii U. Όχι, ρε, λέω στο PlayStation. Γιατί του λέω, έχει τρόφι, ρε, μάλλον αυτό. Ωραία, τον έχει εσύ και αυτό δεν έχει κουφαλίσει. Έχει κολλήσει και αυτό. Τον έχει κολλήσει και αυτό. Ωραίο. Ο Μπάμπης. Κοίτα, αυτό δεν ήταν, αλλά από τον κόλλησα, ρε φίλε. Του λέω, μάζεψε. Ξέρεις από τον κόλλησα, από το. Πώς το λένε, το Ape. Το Ape που έπαιζε. Αυτό το καινούριο, το remake που κάνανε. Α, ναι. Το οποίο στο χειρισμό ήταν άθλιο, αλλά στα γραφικά και στην εικόνα και ήχο και αυτό ήταν τέλειο. Ναι. Αλλά στο χειρισμό. Τίποτα. Ξέρεις, αυτό δούλευε παλιά, αν θυμάσαι, με εννοεί τα τετράγωνα. Ναι, δηλαδή βήματα, ένα βήμα ήταν ένα τετράγωνο. Ναι. Αυτό το έχουν κόψει πλέον γιατί δεν υπάρχει ακρίβεια όπως υπήρχε στο παλιό λόγω των τετραγώνων των νοητών. Ναι. Και πώς έκατσε και το έκανε πλάτη με αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Δηλαδή υπομονή. Για σένα το πάντα, ρε φίλε, για σένα το πάντα. Για αυτόν το έκανε. Ναι, για να χαρείς, να δει τι έκανε το αδερφάκι σου. Κοίταξε, αριστερό και τερματίστηκε και πάει 80%. Του λέω να κάνει και τα άλλα. Να τελειώνουμε. Κάτω πλάτινου. Άρα τον πίεσε και εσύ, ρε φίλε. Δεν τον πίεσε πολύ. Μια φορά του το είπα. Και μια φορά θυμάμαι ήταν για καφέ με το σταμάτη και του κάνει: έλα, πάμε γρήγορα γιατί έχω να το κάνω πλάτινου. Του λέει: το άλλο τελειώνω σήμερα. Ναι, αλλά. Θα μεταγκώσει ο άλλο, λέει. Μια φορά τον πίεσε με ένα μαχαίρι στο λαιμό ή μια φορά τον πίεσα έτσι απλά. Τίποτα, μερικά χαστούκάκια έφαγε στα μούτρα. Εντάξει, δεν είναι να φάσει χαστούκι από το δεστούνι. Από το μάγκι. Έχω χέρι, είδες. Στα νιάτα μου ρίχνει ακόντιο. Κουπί. Λοιπόν, αρκετά το μαλακίσαμε το θέμα. Φύγαμε πάλι. Τίποτα, έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το Σκόρπιο πέρα από αυτά. Γιατί δεν ξέρω, εμένα αυτά που είδα, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουν να σχολιάσουν κάτι άλλο. Τι να σχολιάσουν, εντάξει. Καταρχήν, ακόμα να το δούμε πρώτα, να το δούμε μπροστά μας. Αλλά να σου πω κάτι. Τώρα θα βγάλει η third party, θα έχουν τα ίδια παιχνίδια. Ωραία. Πόσο πιο καλά θα τα ευχαριστηθείς εκεί και πόσο πιο καλά στο PlayStation 4 Pro, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, ρε φίλε. Ή στο Xbox One το S, άμα έχει κάποιος, δηλαδή πόσο πιο καλύτερα θα το παίξει το παιχνίδι πλέον. Γιατί δεν μιλάμε για χάσματα τώρα, δηλαδή PlayStation 3. Ναι, νομίζω για αρχή τα παιχνίδια, η μόνη διαφορά που θα είναι στην απεικόνηση και στο frame rate. Δηλαδή ότι θα μπορείς να παίξεις άνετα 4K και. Ναι, είναι μηδενινά. Άμα δεν έχεις τηλεόραση 4K, θα δεις τίποτα. Ναι, ακριβώς. Άμα δεν έχεις τηλεόραση 4K. Από εκεί και πέρα, όχι. Να έχεις καλή 4K τώρα, δεν μιλάμε για τις 4K. Ναι, έχει και τώρα κάτι προσφορές, δηλαδή 42 inch, 46 και καλά, με 300 ευρώ. Τώρα τι 4K είναι αυτό που βγάζει αυτή τη τηλεόραση, ξέρω εγώ. Ναι, δεν είναι. Εντάξει, τώρα και εκεί πέρα. Η άλλη έχει 3.000 που είδα εγώ. Μία 42 που είδα. Εγώ σου είπα, περίμενε να βγουν οι OLED 4K, η οποία μετά και ανεβάζει επίπεδο σε τηλεόραση. Αυτό μου παίρνει και άλλοι. Ναι. Έχει τη δουλειά που ασχολείται με αυτά, μου λένε μην πάρει τίποτα τώρα. Όλοι δεν πάρει. Τίποτα, δεν πάρει τώρα, τίποτα δεν πάρει. Δεν αξίζει. Για μένα δεν αξίζει. Εγώ έκανα το μεταξύ και το λάθος. Εντάξει, λάθος. Πήρα μια πολύ καλή Full HD 55. Δηλαδή, λίγο να περίμενα και εγώ θα πήγαινα κατευθείαν στο επόμενο. Οπότε μου είναι δύσκολο να αλλάξω πάλι τηλεόραση. Την έχω κοντά ένα χρόνο. Και εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω τηλεόραση. Ναι. Και εγώ αυτή που έχω είναι τούμπανο, ρε παιδιά. Ένα 1000 την είχα πάρει. Τούμπανο είναι, δηλαδή ειλικρινά σου μιλάω, κάνει μόνο καφέ δεν φτιάχνει, ειλικρινά. Ναι, είναι καλό. Χρώματα τρελά, δηλαδή το μαύρο της είναι μαύρο ρε παιδί μου. Ναι. Όχι τώρα αστεία, δηλαδή είναι φοβερή τηλεόραση. Και ωραίο 3D έχει. Και ωραίο 3D, πραγματικά έχει ωραίο 3D, όχι μάπα 3D. Δηλαδή βάζεις και βλέπεις 3D και ευχαριστήσεις καλύτερα για το σινεμά, ειλικρινά σου μιλάω. Samsung να πούμε.
Και, και δυσκολεύομαι να την αλλάξω, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο να δώσω πάλι 1,5 χιλιάρικο να πάρω, ας πούμε. Και δεν θα έχει 1,5 χιλιάρικο εδώ που τα λέμε. Άμα είναι να πας σε OLED τώρα, μιλάμε για παραπάνω. Τώρα μιλάμε για παραπάνω. Το budget μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Θα τα δούμε τώρα. Τίποτα. Μακάρι να πάει καλά η κονσόλα, να βγάλει παιχνίδια δικά της. Αυτό. Να το αυτό. Αγαπήσει και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος την αγάπησε τη Microsoft, ειδικά στο 360. Αυτό. Και ναι. Το δείξανε κιόλας. Εντάξει, βγήκε και πρώτο το 360, βγήκε και πρώτο, είχε και παιχνιδάρες τότε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, έχει παιχνιδάρες. Gears of War, φίλε, κάτσε είχε, καλά ήταν. Είχε φέρει παιχνιδάρες, ναι. Δηλαδή αυτό περιμένω από τη Microsoft όλοι, να επανέλθει στις ράγες της. Fanboys να μην υπάρχουν σε αποκλειστικά franchise. Αυτό. Και ο ανταγωνισμός εμάς μας αρέσει. Γιατί σαν gamers θέλουμε να τα παίζουμε όλα. Μα άμα υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν και παιχνίδια. Καλύτερα παιχνίδια. Το ακριβώς. Ναι, ναι. Δηλαδή στο 3 και στο Xbox 360 έχω παίξει σαβούρα με το κιλό. Παιχνίδια που τα έπαιρνε και τα παράταγα μέσα σε 15 λεπτά. Αυτό τώρα δεν το έχω παρατηρήσει στα καινούργια τα μηχανήματα. Όχι, ό,τι βγαίνει προς το παρόν, ό,τι βγαίνει προς το παρόν, ήταν η third party αποκλειστικό, είναι πένα προς το παρόν. Είναι πένα. Συμφωνώ και επαυξάνω με ό,τι λέτε. Γι' αυτό λέγαμε και την άλλη φορά ήταν η γενιά που αν και την έχουμε λίγο στην κατοχή μας. Ναι, την έχουμε ευχαριστηθεί περισσότερο. Την έχουμε ευχαριστηθεί περισσότερο, ναι. Γιατί ό,τι παίρνεις είναι διαμάντι. Ό,τι παίρνεις είναι διαμάντι, πραγματικά. Έτσι, έτσι. Απλά να μην πίζαμε τόσο πολύ στα indie. Πολύ indie. Αυτό, έτσι, ναι, πολύ indie. Τουλάχιστον εκεί ξέρεις ότι εντάξει, ή θα σου πετύχει ή δεν θα σου πετύχει. Ναι, και στα indie έχει πολύ σαβούρα. Δηλαδή εντάξει, στα 10 indie που θα βγουν, 1-2 να είναι καλά. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν παντού, πάντα θα υπάρχουν κάλτσες, φίλοι, γερές. Έχετε μεταξύ κάτι, το God Simulator. Μαλάκα, έχουν βγάλει κάτι απίθανο. Φίλε, έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος με αυτό. Το άλλο, το Μάγιο, Μαγιονέζα. Αυτό είναι, το παίρνουν για να έχουν εύκολο τρόφι. Τι γίνεται Platinum, έτσι. Όχι, δεν θα πέσω τόσο χαμηλά. Δεν θα πέσω τόσο χαμηλά. Μετά από Platinum και Dark Souls δεν θα πέσω τόσο χαμηλά. Εγώ δεν θα ήθελα να έχω στην τροπεοθήκη μου Platinum το τρώω, το Μάγιο, ξέρω εγώ. Δεν έχει να λέει. Τι και τι λέει τώρα. Γι' αυτό το λέω, το παίρνει όντως. Ναι, ρε, αυτό ξέρω. Το παίρνω γιατί έχει πολύ εύκολο. Τι λέει να το παίρνω, για να ανοίγουν το βαζάκι της μακανέζας. Κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα, ξέρω, μια κάλτσα. Adam's Venture. Ωραία, Θεέ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Το έχει ακουστά. Κάπου το έχω ακούσει, ναι. Κάσε κάποια λίστα με τα χειρότερα παιχνίδια όλων των εποχών. Ναι, 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 ναι. Εν τω μεταξύ και αυτό λέει, γίνεται μέσα σε μια ώρα Platinum. Και πάνε και το παίρνουν και έχω δει πολλούς που το έχουν παίξει. Δηλαδή έχει χιλιάδες κόσμους που το έχουν παίξει και αυτό το λόγο λογικά. Ευτυχώς εσύ, Μάκη, δεν είσαι σε τέτοιο σημείο. Παίζει παιχνίδια που γουστάρει για να κάνει Platinum. Όχι, μόνο παιχνίδια που γουστάρει. Και συναχωριέμαι σε μερικά παιχνίδια δύσκολα που γουστάρω που δεν μπορώ να τα κάνω Platinum, αλλά το ξεπερνάω μετά. Πλακώνω με στις σοκολάτες και το ξεπερνάω. Μαύρη σοκολάτα. Ανεμιγμένη με πορτοκάλι. Λοιπόν, κάτι. Είχαμε κανένα άλλο νεάκι έτσι. Συνταραχτικό. Άλλο νέο συνταραχτικό. Σε μένα δεν έχετε κάτι στο μυαλό μου. Το φτωχό. Το φτωχό. Κοίτα, αυτή τη βδομάδα δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι. Την προηγούμενη βδομάδα και την παραπροηγούμενη είχε κυκλοφορίες, είχε διάφορα. Κυκλοφορίες, ναι, ναι. Τώρα τι περιμένα, βγήκε το Persona το 5 που λένε όλοι την παιχνιδάρα. Ναι, αυτό τι παίζει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έχω παίξει κανένα. Γι' αυτό και RPG είναι, μωρέ, RPG είναι. Δεν έχω παίξει κι εγώ ιδιαίτερα με Persona, αλλά ξέρω ότι περιμένουν πάρα πολύ να το παίξουν. Και από ό,τι λένε, βγήκε παιχνιδάρα κι αυτό. Ναι, ναι, έχει fans. Που δεν βγαίνουν κάλτσες παιχνίδια. Αυτό δεν είναι αποκλειστικό κάποια νου. Είναι στο PlayStation 4, αποκλειστικό. Αποκλειστικό. Απλώς, να σου πω κάτι, το θέμα της αποκλειστικότητας, αυτό το παιχνίδι της αποκλειστικότητας είναι όπως είναι και στο PlayStation 2. Τον εκδότη δεν τον ενδιαφέρει να το βγάλει σε άλλη κονσόλα γιατί ξέρει ότι θα πουλήσει. Οπότε το βγάζει μόνο στο PlayStation 4. Άντε. Έτσι βγαίνει. Γιατί ας πούμε, άντε αγωνίσου τώρα το PlayStation 4. Δεν πάει να βγάλει και. Με αυτές τις πωλήσεις που έχει κάνει και με τις τίτλες που έχει στην κατοχή της σαν αποκλειστικούς. Ναι. Κοίτα, άμα βγάλει και κανένα Demon's Souls σε. Remaster. Fake. Ναι, ναι, ναι. Remaster, ναι. Σαν την είδηση που βάλε την Πεταρπηλιάτικη. Αλλά όχι remaster τώρα καθαρίσει τα γραφικά. Πώς κάνανε το Resident Evil το 1. Με τη μηχανή γραφικών του 3, ας πούμε. Ναι. Α, μπράβο. Πώς είχανε κάνει το Resident Evil το 1. Remake. Τι του πάνε το κάνανε, ρε φίλε αυτό. Εντάξει. Το είχαν κάνει βέβαια στο GameCube. Τώρα το ξαναβγάλανε σε HD. Πολύ καλό remaster. Πολύ καλό remaster. Βγάλανε πατσάκι για το Mass Effect. Για το Mass Effect, ναι, διορθώσανε εκείνο το με τα μάτια.
Κοίτα, εγώ τώρα δεν το έχω παίξει το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω δει βιντεάκια όμως που ήταν χάλια όντως το animation. Μαλάκα, και εγώ που είδα το review του Angry Joe. Που δεν στέκεται ιδιαίτερα, δηλαδή εντάξει, το αναφέρει ο άνθρωπος και το κράζει, πώς το λένε, κοροϊδεύει, αλλά εντάξει, ήταν τραγικά, το animation ήταν τραγικό. Ο τρόπος που περπατάγανε οι χαρακτήρες ήταν μαλακά, δηλαδή PlayStation... Δηλαδή είδα εκείνο σε εκείνο ένα εποχή... Σε εκείνο το σημείο που του λένε, είναι αρχή του παιχνιδιού που του λένε ότι έχει πεθάνει ο πατέρας του, πολύ αρχή του παιχνιδιού, πρώτη ώρα του παιχνιδιού. Και τα μάτια ήταν, λες και του είπε, ξέρω εγώ, να σου βάλω ζαμπόν και τυρί στο τόστ ή όχι. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ λένε με το πατσάκι τα διορθώσαν, εγώ δεν είδα και τρελές αλλαγές ρε φίλε, είδα κάτι συγκριτικά βίντεο. Καλά αυτό φίλε, θέλει πιερό σου μάζιμα για να διορθώσει, θέλει βασικά θέλει να το ξαναφτιάξουν. Να το ξαναφτιάξουν την αρχή. Όντως στα παιχνίδια έχω ακούσει καλά λόγια ότι εντάξει, μια χαρά είναι, κομπλέ. Δηλαδή, αν παραβλέψει όλα αυτά. Δεν αγγίζει Mass Effect τριλογία πρώτη, αλλά. Δεν έχει παίξει εσύ αυτό, ε. Ναι, ναι, δεν αγγίζει Mass Effect από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, εγώ το έχω αφήσει πιο μετά, πάντα τα αφήνω πιο μετά. Για να είναι πιο ντούρο τα παιχνίδια. Πάρε και αυτό να παίξει να μα πει τη λέει. Καλά, έχω να παίξω πόσο το πόσο, αλλά τώρα δεν με. Έτσι, ο περίεργο, ρε παιδί. Θα το πάει, θα κάποια στιγμή να το παίξουμε. Θα το δούμε λίγο. Θα το δούμε αυτό. Πρέπει να έχει ωραία απεικόνηση στον πλανητό όμως για τέτοια ρε φίλε. Δεν μπορεί. Από ό,τι κατάλαβα έχει μια πολύ ωραία εξερεύνηση. Θα γουστάρεις να εξερεύνεις πλανήτες και όσοι γουστάρουν αυτό το sci-fi χάσιμο. Ναι. Νομίζω θα γουστάρουν. Δηλαδή είναι το Star Wars των παιχνιδιών αυτό, ρε. Ναι, το Mass Effect, ας το πούμε. Μπορεί να το πεις έτσι. Μπορεί να το πεις έτσι. Star Wars ή Star Trek. Εντάξει. Star Trek καλύτερα. Ναι. Όχι, Star Wars ρε φίλε, γιατί Star Wars δείχνει άλλους πλανήτες που πάνε μπαμ μπαμ. Αλλά και στο Star Trek. Ναι. Και στο Star Trek νομίζω είναι έτσι. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ με Star Trek βασικά. Ας το πούμε είναι μια μίξη Trek Wars. Trek Wars. Μπράβο. Τα Trek Μπράβο. Wars. Είσαι θεός! Είμαι θεός. Είσαι ανεπανάληπτος, είχες την κουβέντα στη γλώσσα σου και την ξεκολλάς στην κατάλληλη τη στιγμή. Μα πάντως. Πλαπ, σαν βάτραχος το πετάει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Θέλετε να το κλείσουμε τώρα. Να το κλείσουμε ρε φίλε. Ας κλείσουμε, ναι. Μην κουράσουμε. Έχουμε και άλλες μέρες, θα ανέβουν και άλλα βίντεο. Ναι, αρχίζει και μεγάλη εβδομάδα, σαν αστεία που μας έχουμε έτσι λίγο να σας δίνουμε. Σιγά σιγά. Έτσι μην χτίσετε κιόλας. Θα ανέβει σύντομα, θα πρέπει να έχει ανέβει και το βίντεο review του Zelda. Ελπίζω να το χαρήκατε. Θα ανεβάσουν και τα παιδιά Resident Evil. Το χαρήκανε ή να το χαρούνε. Ανέβηκε, δεν ανέβηκε ακόμα. Ναι, η εκπομπή θα παίξει κονσέρβα αργότερα, οπότε θα έχει ανέβει. Οπότε θα έχει ανέβει, βέβαια. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εκπομπής, θα έχει ανέβει ήδη. Εντάξει. Καλά να είμαστε. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το Joycast 2, το δεύτερο μέρος. Πάντα το δεύτερο μέρος είναι δυσκολότερο από το πρώτο. Το και απειλούμε ότι θα έρθουν και άλλα. Απειλούμε και για τρίτο μέρος. Αυτό είναι το κομμάτι. Εγώ πιστεύω ότι το δεύτερο πήγε νεράκι, μαγκές. Το δεύτερο ήταν, πιστεύω, το αγαπημένο μου θα είναι το δεύτερο. Μέχρι να βγει τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο. Έτσι. Και ούτω καθεξής. Και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τα υπόλοιπα εδώ. Λοιπόν, από μένα, γεια χαρά. Γεια χαρά και από μένα. Χαιρετώ κι εγώ την παρέα. Bye. Καλό Πάσχα να έχετε όλοι σας. Με ανάσταση και προσοχή στο αρνίτσι. Bye. Ναι. Μετά στη χοληστερίνη. Έτσι. Μη φάτε πολύ. Φάτε άντε, πάρα πολύ. Έλα φιλιά. Γεια σας. Όλα εντάξει.